Τώρα πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πάμε να καλωσορίσουμε στο πλατό ένα νέο κορίτσι και, και ηλικιακά νέο, αλλά αρκετά δραστήριο και που είναι χαρά να την έχουμε κοντά μας. Ο λόγος για την Μαρία Σβολιαντοπούλου, ψυχολόγο. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Και η αφορμή αυτής της συνάντησης, Μαρία, είναι μια ταινία. Μια ταινία η οποία έχει ουσιαστικά κυριολεκτικά επίσης φτιαχτεί από σένα και στο σενάριο και στην σκηνοθεσία της. Μια ταινία η οποία προβάλλεται 11 Μαΐου, την ερχόμενη Πέμπτη κιόλα το απόγευμα, στο Εμπορικό Επιμελητήριο, στην αίθουσα Καστελάκη, και που φέρει τον τίτλο «Οι μάσκες που βραδιάζουν το πρωί». Ακριβώς. Θες να μου μιλήσεις λίγο για αυτή την ταινία? Είναι μια ταινία η οποία έχω πει βέβαια στον πρόλογο ότι φέρνει στο προσκήνιο τόσο τις ψυχικές ασθένειες, το στίγμα των ψυχικών ασθενειών και την προσπάθειά σου και μέσα από την ιδιότητα την οποία έχεις και την ειδικότητα την οποία έχεις ακολουθήσει να βοηθήσεις όλους εμάς, μηδενός εξαιρουμένου, να οικειοποιηθούμε και να εξοικειωθούμε περισσότερο με το στίγμα των ψυχικών ασθενειών. Σίγουρα, γιατί είναι ακόμα μια άγνωστη λέξη το στίγμα. Ακούγοντας στίγμα δεν μπορείς να καταλάβεις τι κακό μπορεί να κάνει μια λέξη, ας πούμε. Δηλαδή, άμα πω τρελάθηκα ή ο τρελός, τι κακό μπορεί να προκαλέσει μια λέξη. Στην πραγματικότητα όμως, αυτή μια λέξη δεν είναι λέξη, είναι σαν ένα χτύπημα. Ένα δυνατό χτύπημα, το οποίο δεν επουλώνει την πληγή του, αλλά παραμένει κρυφή. Μέσα από την ταινία μου, λοιπόν, εγώ αυτό που προσπάθησα να δώσω είναι ότι η ψυχική ασθένεια δεν πρέπει να τρομάζει τον κόσμο τόσο όσο το να του χτυπάει το καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά. Άλλαξε κάτι. Είναι, πώς να το πω, ο εγκέφαλος έχει μπει σε λειτουργία ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να σωθούμε. Κάτι δεν πάει καλά. Δυστυχώς όμως είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει παραμείνει ταμπού και ειδικά στο κομμάτι της Κρήτης, όπου δεν υπάρχει μεγάλη ενημέρωση γύρω από το θέμα της ψυχικής ασθένειας. Υπάρχει περισσότερη παραπληροφόρηση και λογικό είναι μετά να μην γνωρίζει ο άλλος πώς να το διαχειριστεί αυτό. Και ο ίδιος ο οποίος αντιμετωπίζει την ελόγω ασθένεια και το περιβάλλον του. Ακριβώς. Παρόλο που στις περίφημες δομές έχουν προχωρήσει την αποασυλλοποίηση, στο κλείσιμο ψυχιατρικών δομών, παρόλα τα αυτά, σε επίπεδο αντίληψης του ίδιου του κοινωνικού συνόλου, υπάρχει αυτή η λογική της ταμπελοποίησης. Ναι. Έχει πρόβλημα ψυχικής υγείας. Δεν είναι καλά, δεν θα γίνει και ποτέ. Το αντίθετο μπορεί όμως να συμβαίνει. Εννοείται πως μπορεί να γίνει το αντίθετο και εννοείται πως, ναι μεν όχι όλες, αλλά κάποια είδη ψυχικών ασθενειών έχουν πολύ μεγάλη βελτίωση. Με την κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία ή με ψυχοθεραπεία. Με μια συνθετική γενικότερα διαδικασία. Το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι όμως το ότι μεγαλύτερο κακό είναι να στιγματίζεις κάποιον παρά να πεις ο ίδιος ότι, ας πούμε, πάσχω από κάποιο είδος ψυχικής ασθένειας. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας, Μαρία. Μεγάλο δρόμο, αλλά είμαστε σε καλό μονοπάτι, διότι από την πορεία μου και μόνο, μέχρι αυτό το σημείο που έχω φτάσει, βλέπω συνεχώς ανθρώπους να πολεμάνε για τα δικαιώματά τους. Αυτό που είδα και εγώ μέσα από τη δική μου εμπειρία, με άτομα που είχαν ψυχικές ασθένειες, ήταν αυτό, ότι ξέρεις τι, ναι, σέρνομαι. Ναι, με έχει χτυπήσει κατά κέφαλα όλο αυτό το κομμάτι. Ναι, δεν μπορώ να πάρω τα πάνω μου τώρα. Αλλά το δικαίωμά μου να επιβιώσω είναι δικαίωμά μου. Πώς τη γίνησε η ιδέα του να φτιάξει όλη αυτή την ταινία? Γιατί όλα αυτά συνέβαιναν πάρα πολύ γρήγορα στην δική σου την περίπτωση. Και ηλικιακά εννοώ. Ναι. Η ταινία ξεκίνησε όταν ήμουν 18 χρονών και είχα αποφασίσει ότι θα γράψω ένα βιβλίο. Μετά από λίγο καιρό άρχισα και σκεφτόμουν ότι κάτσε τώρα. Εδώ καλά-καλά εσύ σπάνια κάθεσαι να διαβάσεις ένα βιβλίο, να το γράψεις για ποιο λόγο. Κάνε κάτι το οποίο θα μείνει σαν εικόνα σε πολλά άτομα και ειδικά σε αυτά που χρειάζονται να το δουν αυτό. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα, το έφτιαχνα σαν ιδέα, έφτιαξα το σενάριο και βρήκα κάποιους φίλους μου, δικούς μου, τους είπα την ιδέα μου και είπανε μαζί σου, πάμε. Το ξεκινήσαμε λοιπόν 7 άτομα. Μέσα σε ένα μήνα ήμασταν 42 άτομα. 42 άτομα για να φτιάξουμε αυτή την ταινία. Μπράβο. Δεν είχαμε κάμερες, δεν είχαμε boom, φώτα, για κανένα λόγο. Δεν είχαμε τίποτα. Απλά είχαμε θέληση και αγάπη γι' αυτό. Και μέσα σε 6 μήνες τα βρήκαμε όλα όσα χρειαζόμασταν και ξεκίνησε. Και τελείωσε μαζί. Και ουσιαστικά μιλάμε για τις ιστορίες 5 ανθρώπων, μιλάμε για 5 ιστορίες. Ναι, ναι, ναι. Που οι πρωταγωνιστές σου είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει την ανάλογη εμπειρία σε πραγματικό χρόνο. Ναι. Εγώ αυτό που έβαλα ουσιαστικά στις 5 προσωπικότητες ήταν 5 διαφορετικές ψυχικές ασθένειες,
χωρίς να θέλω να πω, κοιτάξτε, αυτή τη συμπτωματολογία ταιριάζει με αυτή την ασθένεια. Αλλά θέλοντας να πω ότι, κοιτάξτε αυτό το κομμάτι, ίσως συμβαίνει και στο δικό σας περίγυρο. Ίσως μπορείτε να το χειριστείτε και έτσι. Mm-hmm. Και ακριβώς έτσι λειτουργήσε. Η ταινία πότε ολοκληρώθηκε? Τώρα βλέπουμε και αποσπάσματα, ναι, από το τρέιλερ ουσιαστικά, mm-hmm, εκείνο που θα προβάλλεις και την Πέμπτη. Την ολοκλήρωσες πριν από πόσο καιρό? Η ταινία έχει ολοκληρωθεί πλέον 2 χρόνια. Και κάθε φορά που προβάλλεται κάπου, γιατί το διάβασα και αυτό και είχε ιδιαίτερο λόγο και πρέπει να αναφερθεί, mm-hmm, έχεις διαλέξει να υπάρχει ένα σχετικό μικρό αντίτιμο, το οποίο συγκεντρώνοντάς το, το δίνεις σε συγκεκριμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις, οργανισμούς, ναι, σωματεία. Το ανάλογο θα κάνεις και την Πέμπτη. Ναι, εγώ αυτό που κάνω είναι ουσιαστικά ότι θέλω να συνεργαστώ με κάποιους φορείς, οργανισμούς, οι οποίοι το έργο τους είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και μεγάλο για το κριτικό κομμάτι, για την κριτική κοινότητα. Και υπάρχει ένας κουμπάρας στο ανάλογο οργανισμό. Υπάρχει ελεύθερη είσοδος. Όσοι θέλουν να ενισχύουν τον ανάλογο οργανισμό. Και έτσι πάει το όλο θέμα με την ταινία. Α, εσύ απλά δηλαδή έχεις τοποθετήσει ένα κουμπάρα το οποίο θα κάνεις και την Πέμπτη στο εμπορικό επιμελητήριο. Ναι. Ποιο θα στηρίξεις την Πέμπτη? Την Πέμπτη στηρίζουμε το Δικαίωμα στη Ζωή. Μπράβο. Έναν φοβερό οργανισμό ο οποίος παλεύει για τα δικαιώματα για όσον αφορά το κομμάτι της αναπηρίας. Και η συνεργασία μαζί του πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη και πραγματικά με έχει αγγίξει. Αλλά σε προηγούμενες προβολές είχαμε δώσει έσοδα στην Όνος του Παιδιού, mm-hmm, ένας οργανισμός ο οποίος ακόμα και τώρα με υποστηρίζει για το έργο μου και ακόμα και τώρα με στηρίζει για όλα αυτά που κάνω και είναι δίπλα μου, στην Ηλιαχτίδα, και 2 φορές έχουν πάει στο Σύλλογο Ευζώ με καρκίνο. Πες μου λίγο με την προβολή της ταινίας «Οι μάσκες που βραδιάζουν το πρωί», τελειώνοντας όλο αυτό και μιλώντας με τον κόσμο, γιατί γίνεται και αυτό, ναι, ο τέλος, τι είναι αυτό που εισπράττεις? Εντάξει, αυτό που εισπράττω δεν πιστεύω ότι θα το ζήσω ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή το ότι θα έρχονται άνθρωποι και θα με κοιτάνε, θα κλαίνε και θα μου λένε ευχαριστώ, που εγώ τους ευχαριστώ που ήρθαν εδώ πέρα για να δουν αυτό που ήθελα να δούνε και που ίσως 1, 2, 3 βοηθήθηκαν μέσα από αυτό. Είναι, αν μπορούσα να το εκφράσω απλά-απλά, είναι σαν να ζω την ευτυχία. Μικρά κομμάτια ευτυχίας. Που είναι κάτι σπάνιο, ναι. Σου έχει τύχει να έρθουν να σε βρουν άτομα που έχουν αντιμετωπίσει περιπέτεια, ναι, με ψυχικές ασθένειες, έχουν ακολουθήσει την αγωγή τους, έχουν επανέλθει στην κανονικότητα της καθημερινότητάς τους και να σου μιλήσουν για τη δική τους εμπειρία? Ναι, στην πρώτη προβολή είχαμε πολλά κρούσματα, αφού είπα ότι από τη στιγμή που κατάφερα να αποφορτιστώ είμαι μια χαρά. Ένιωσα τόση χαρά, ερχόντουσαν και λέγανε άτομα ότι κι εγώ έχω περάσει από αυτό το στάδιο της ζωής. Ναι, με πάτησε κάτω, αλλά να είμαι, είμαι εδώ. Και το μοτίβο μου πάντα είναι ότι όλοι περνάμε κάτι. Άλλοι κάτι πιο βαρύ, άλλοι κάτι πιο μικρό. Όλοι περνάμε όμως κάτι. Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν θα επιβιώσεις. Εμείς, για παράδειγμα, έχουμε περάσει κάτι. Είμαστε εδώ. Ου. Έχουμε επιβιώσει. Με να μου το λες. Κάτσε να σου πω. Είμαστε εδώ όμως, έχουμε επιβιώσει. Mm. Αυτή την ιδέα πρέπει να αναπτύξει η κοινωνία μας. Ακριβώς. Και ο Πάσχων. Και εκείνοι οι οποίοι παρακολουθούν. Ακριβώς. Διότι είναι μια αμφίδρομη σχέση, ναι, και επικοινωνία. Τι είναι αυτό που ακολουθεί, γιατί φαντάζομαι ότι δεν έχεις μείνει ήσυχη? Όχι, δεν έχω μείνει ήσυχη και είναι ένα πράγμα το οποίο με χαρακτηρίζει. Όταν τελείωνε η 4η προβολή, αποφάσισα ότι θέλω να κάνω κάτι επαγγελματικό, κάτι το οποίο το αφιερώνω σε δικά μου άτομα, γιατί για μένα αυτή η ταινία που θα γυριστεί τώρα είναι θεραπεία, είναι αγάπη, είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Βρήκα λοιπόν άτομα τα οποία είναι δίπλα μου, επαγγελματίες του χώρου. Έγραψα το σενάριο, έφτιαξα τη σκηνοθεσία στο μυαλό μου, με βοηθάνε στη σκηνοθεσία. Κάποια από αυτά τα άτομα είναι ο Παναγιωτάκης, ο Γιώργος στην κάμερα, ο Αντώνης ο Ρενιέρης στη σκηνοθεσία, ο Μάνος Τσουρουνάκης στο μοντάζ, Σιγλέτο στην ηχοληψία. Και πρωταγωνιστούν η Εύα Καλμπάκη, η Αμαλία Ζαριανάκη, η Κανάκης, Γιώργος. Είναι μία ταινία για το Αλτσχάιμερ. Μέσα από αυτή την ταινία εγώ θέλω να δώσω τρομερή δύναμη στους φροντιστές. Τους θεωρώ ήρωες. Ήρωες για αυτό που κάνουν. Και είναι πολύ κρίμα να βλέπω πολλούς από αυτούς να αυτομαστιγώνονται συνέχεια. Και αυτή η ταινία λοιπόν είναι το δεύτερο κομμάτι. Προσπαθώ να τους δώσω δύναμη. Γιατί και εγώ προέρχομαι από οικογένεια φροντιστών. Και έχω ζήσει πως είναι αυτό. Και ουσιαστικά αυτό. Γύρω από αυτό γίνεται το εργάκι. Έχεις αρχίσει τα γυρίσματα? Λοιπόν, είμαστε στις πρόβες, ναι, οι οποίες πάνε πάρα πολύ καλά, δηλαδή είμαι ενθουσιασμένη με αυτό το κομμάτι.
Είμαστε στις πρόβες. Πιστεύω ότι σε ένα με ενάμιση μήνα ξεκινάμε κανονικά τα γυρίσματα. Και μέχρι οι αρχές του 18 θα είναι έτοιμη να προβληθεί. Μπράβο, Μαρία. Πόσο χρονών είσαι, Μαρία? Μπορώ να το πω στην κάμερα αυτό? Ναι, άνετα. 22. Τα δικά μου δεν λέγονται. Τα δικά σου λέγονται άνετα. Το λέω επίτηδες, γιατί χαίρομαι να βλέπω απέναντί μου ανθρώπους να είναι τόσο δραστήρια, εκείνητη, επί της ουσίας, με ωραίες προθέσεις, ωραία πλάνα, ωραία σχέδια. Πέμπτη, τούτη εδώ την Πέμπτη. Αυτή είναι εδώ. Τι ώρα? Λοιπόν, είναι 6 με 8 στο επιμελητήριο Ηρακλείου, στην αίθουσα Καστελάκη. Σε αυτή λοιπόν την φάση θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του επιμελητηρίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους χορηγούς μου, Princelia, TV Sport, Αρίσταρχος και το Κολέγιο Κρήτης. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς που πραγματικά με στηρίζετε τόσο. Και είναι για μένα κάτι το διαφορετικό. Είναι κάτι για το οποίο νιώθω ευγνωμοσύνη. Και για μας είναι κάτι διαφορετικό. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα τα πούμε και την Πέμπτη πιο αναλυτικά. Ωραία. Για εκείνους οι οποίοι θέλουν να είναι κοντά και να παρακολουθήσουν και να ακούσουν και να μιλήσουν και να ρωτήσουν στην αίθουσα Καστελάκη, στο εμπορικό επιμελητήριο, στις 6 ξεκινάει η προβολή. Φαντάζομαι ότι μετά θα έχει και την ανάλογη συζήτηση για όλους εκείνους που θέλουν να συμμετάσχουν. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ.